Είναι η αιχμή στην επίθεση για τους φιλοξενούμενους, γυρίζει αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα, σκληρό μαρκάρισμα, ίσως και για κάρτα στον Γιάννη Παπαδημητρίου. Ο αρχηγός της Ξάνθης θα ακούσει τις παρατηρήσεις από το διαιτή. Εδώ το μαρκάρισμα, σκληρό από πίσω. Ο Μάριος Λαμπρόπουλος από το Σύνδεσμο Ηλίας είναι ο διαιτής, δεύτερος αγώνας του στην Super League, τον πρώτο στο Καραϊσκάκι. Ολυμπιακός Αντρόμητος στον Αντώνη Ρίκα να μην καθυστερεί να παίζει παράλληλο ποδόσφαιρο, όταν οι επιθετικοί της Ξάνθης παίζουν στην ευθεία με τους επιθετικούς, με τους αμυντικούς του Άρη, γιατί έχουν ειδικά ο Ρατζής και έχει το πλεονέκτημα της ταχύτητας απέναντί τους. Εδώ ο Παπαδημητρίου έχει κάνει φάουλ πάλι και δέχεται για δεύτερη φορά στη στάση. Ναι. Νομίζω ότι και είναι και τα δύο μαρκαρίσματα από πίσω, ναι. Εκείνα μαρκαρίσματα. 42 λεπτό του αγώνα ο Βόσνιος. Εδώ από αντίθετη λήψη η φάση με τον Λαμπριάκο που παίζει πολύ με τα χέρια. Την έχει αυτή τη συνήθεια ο Σταύρος ο Λαμπριάκος. Βγαίνει ο Γιάχιτς κοντά του, ο διαιτής του βγάζει και κάρτα. Υπάρχει ένα ερώτημα τώρα. Γιατί? Διαμαρτυρήθηκε το... Αλλά εδώ βλέπουμε άλλα. Είναι η αγωνιά από τον... Λαμπριάκο, θα έπρεπε να τιμωρούνται αυτά, αλλά δεν τιμωρούνται. Τώρα αφήνω εγώ το διαιτή, πάντως δεν λέω. Ναι, όχι. Ο Γιάχιτς θα πει σε λίγο στο παιχνίδι, χρεώθηκε με κάρτα. Εδώ είναι ο Λαμπρόπουλος από την Ηλία, τον οποίο μάλιστα παρακολουθούσε από την αρχή της. Μπαίνουν γκολ αλλού, σε άλλα γήπεδα, όχι εδώ. Στα πηγάδια. Ο Βαγγέλη. Το γύρισμα από τον Γκαρσία, Τιάγκο Ζεντίλ. Ο Συστόν κάνει το σουτ και γκολ για τον Άρη. 1-0 ο Άρης. Με τον γκολ που πετυχαίνει ο Ντιόγκο Συστόν σε πολύ καλή συνεργασία. Αλλαγή παιχνιδιού. Η μπάλα πήγε από τα δεξιά στα αριστερά. Δεν μπόρεσε ο Ξπούρνινγκ και γκολ με τον Συστόν. Το 0-1. Πανηγυρίζει ο Συστόν, ο Τιάγκο Ζεντίλ και οι άλλοι παίκτες του Άρη εκεί. Να και οι φίλοι του Άρη σε μια γωνία του γηπέδου. Είναι εδώ. Το τελείωμα της φάσης από τον Συστόν. Δεν μπορεί ο Ξπούρνινγκ και ο Άρης κάνει το 0-1. Άλλη μια φορά, κοιτάξτε. Από τον Νάτσο Γκαρσία, Τιάγκο Ζεντίλ. Πολύ καλή παρουσία και η πάσα για να γίνει τον γκολ από τον Συστόν. Εδώ, από αντίθετη λήψη, το 0-1. Το ξέρω ότι είναι η Ιεροσυλία, αλλά όπως είχε πει παλιά και ο Πελέ, δεν τον είδα, τον άκουσα. Ο Ζεντίλ, χωρίς να κοιτάει καν που είναι ο Διόγκο Συστόν, ξέρει που είναι, του στρώνει την μπάλα. Πολύ απλός ποδοσφαιριστής, πολύ ωραίος ποδοσφαιριστής. Και ουσιαστικός. Ο Συστόν σκοράρει για δεύτερη φορά φέτος στο 22ο. Μείωσε ο Απόλλων στο Αλκαζάρ. Και ο Τζεντίλ που έχει την μπάλα θα δώσει για τον Αουρέλιο. Μπήκε στη φάση όμως ο Ρατζίνσκι. Έγινε λάθος από τον Ζουέλα. Ο Συστόν για τον Τιάγκο Ζεντίλ. Αυτό πλασάρει και το δεύτερο γκολ για τον Άρη. Είναι ο Νάτσο Γκαρσία ο παίκτης που κάνει το 0-2 και πανηγυρίζει στο 88 με γκολ του Νάτσο Γκαρσία. Φάνηκε να βγαίνει στη φάσα που έγινε κρυφά εκεί ως σπορ ο Νάτσο Γκαρσία και πλάσαρε στην επανεφάνισή του με την φανέλα του Άρη. Δέχεται τα συγχαρητήρια του Τιάγκο Ζεντίλ. Δείτε πάλι το πλασέ από τον Νάτσο Γκαρσία, το 0-2 στο 88. Ο Άρης από την παλιά του Συστόν σε αυτή την περίπτωση που ήταν ο δημιουργός σιγουρεύει τη νίκη του και σταθεροποιείται για τα καλά στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πλήρου. Μακριά από την μπάλα είναι εκπληκτική η κίνηση του Κάλβο γιατί τραβάει όλη την άμυνα από την άλλη πλευρά και βρίσκει το χώρο ο Νάτσο Γκαρσία να μπει μόνος του στην περιοχή και να εκτελέσει τον τερματοφύλακα της Ξάνθης για το 0-2. Κόσμος της Ξάνθης φεύγει σιγά σιγά από το γήπεδο.